έτσι, έτσι. Γλυκό με μαστίχα χείου θα φάμε σήμερα από τα χέρια της Ρένας Στελιάς. Σημειώστε τα υλικά. Είναι πολύ λίγα τα υλικά. Είναι πολύ, πολύ απλά. Γρήγορο. Πολύ γρήγορο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχει. Θα τους εντυπωσιάσετε όλους πολύ πολύ εύκολα. Λοιπόν, και πάμε. Μαστιχόγλυκο με μαστίχα χείου. Τρία φλιτζάνια τσαγιού χοντρό σιμιγδάλι. 2,5 με 3 φλιτζάνια τσαγιού ζάχαρη. Ένα κουταλάκι του γλυκού ψιλοκομμένη μαστίχα. Τρία φλιτζάνια τσαγιού γιαούρτι. Μία κουταλιά σούπας σόδα μαγειρική. Ένα φλιτζανάκι καφέ γάλα. 100 γραμμάρια αμύγδαλα σπρισμένα και ψιλοκομμένα. Για το σιρόπι. Τρία ποτήρια νερού νερό. 2,5 ποτηράκια του νερού ζάχαρη και μία πρέζα μαστίχα. Πρέζα μη βάλει στο φαγητό. Άντε βάλει. Δεν είναι στο φαγητό, είναι στο σιρόπι. Στο σιρόπι. Εντάξει, okay. Λοιπόν, αυτά ήταν τα υλικά. Έχουμε δηλαδή τα υλικά για το σιρόπι και τα υλικά για το γλυκό. Κυρίως λοιπόν, γλυκούλι. Πριν ξεκινήσουμε, ναι. Εδώ έχω βάλει τη ζάχαρη μαζί με το νερό, διότι πρέπει να κάνω το σιρόπι. Όταν θα το ετοιμάσουμε το γλυκό, πρέπει να είναι ζεστό το γλυκό, κρύο το σιρόπι. Α, οπότε ξεκινάμε με το σιρόπι να έχει προλάβει να μας εκκριώσει. Να κρυώσει. Να το εκχύσουμε στο γλυκό. Τι είναι αυτά που λες, Παναγιώτη, σήμερα, τι γραμματική είναι βάλεις, αυτή. Εκχύω, τώρα μας το έλεγε πριν το ρήμα συνέχεια η φίλη μας η Εύη, λοιπόν, θυμούμινε. Βάζουμε εδώ τη ζάχαρη και την ανακατεύουμε, δεν την αφήνουμε. Η φωτιά είναι δυνατή. Εντάξει, μέτρια. Μετριουλίτσα, δεν χρειάζεται να... Και το σιρόπι ξεκινάει να μετράμε πόση ώρα θέλει να βράσει από την ώρα που βράζει. Όχι από τώρα, κατάλαβα. Δεν υπολογίζεις τώρα. Από τη στιγμή που ξεκινάει βράζει, ο βρασμός, πόση μπράβο, ώρα. 5 με 6 λεπτά. Και συνεχές ανακάτεμα. Όχι, όχι, όχι. Τώρα το ανακατεύεις, ώσπου ναι. Να λιώσει η ζάχαρη. Α, όταν δεν τη νιώθεις τη ζάχαρη, μπράβο, να αντιστέκεται στο μπράβο, κουταλάκι ναι, σου. Δεν χρειάζεται μετά. Το απαρατάς. Το και βράζει το πόσο. Απαρατάς. Πόσο. 5 με 6 λεπτά που ξεκινάει το βράσιμο. Λοιπόν. Και το βγάζω για να κρυώσει. Μην αφήσετε πάνω στη φωτιά. Να κρυώσει, λοιπόν. Εδώ έχουμε βάλει το γιαούρτι μας. Γιαούρτι θα έχει μέσα στο γλυκό. Δεν είπα γιαούρτι στα υλικά. Καλά, δεν την αποστήφισα την κάρτα. Εγώ είμαι και λίγο τσακριμάδας. Παναγιώτη, λοιπόν, Λοιπόν, κοίταξε γιαούρτι, σοβαρά. Χτυπάς πάρα πολύ καλά το γιαούρτι. Πάρα πολύ καλά. Δεν λες γιαούρτι είναι ταφρίνο, το χτυπάς. Όχι. Να σου πω εγώ χθες τι έκανα. Έκανα τη δοκιμή να το δοκιμάσω. Και επειδή δεν το χτύπησα καλά το γιαούρτι, το γλυκό δεν μου βγήκε καλά και το πέταξα. Τι δεν είναι, τι έπαθε. Δεν το χτύπησα καλά. Ναι, και μετά τι έπαθε, ρε παιδί, του έσπασε. Όχι, δεν λέει, δεν λέει. Θέλει το χτύπημά του, μετράει. Πώς δεν μετράει. Μετράει αυτό πάρα πολύ. Μάλιστα. Χτυπάτε καλά το γιαούρτι σας. Και ξεκινάμε. Τι μυγδαλάκι είναι αυτό. Αυτό είναι σιμιγδάλι χοντρό. Αυτή είναι η ζάχαρη. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να χτυπήσεις καλά τη ζάχαρη με το γιαούρτι για να ενσωματωθεί. Να μην είναι δηλαδή σε μία γωνία μόνο η ζάχαρη και να τρώ ζάχαρη. Είναι και ένα γλυκό που δεν το κάνεις βράδυ, δηλαδή 3 ώρες θα μια λιγουρέ, έχει και φασαρία του. Όχι, δεν έχει φασαρία. Τώρα μην μου το λες ότι δεν την έχει. Δεν έχει φασαρία, Παναγιώτη, δεν έχει. Λοιπόν. Πολύ εδώ. Ωραία. Πώς είναι η ζάχαρη, 2,5. Βάζω 2,5. Μπορεί να βάλεις και 2 άμα θέλεις, λίγο λιγότερη. Εντάξει. Πάντοτε σε αυτά τα γλυκά. Εξαρτάται το πόσο το θέλεις να είναι πολύ γλυκό. Δηλαδή, αν το βάλεις λίγο λιγότερη ζάχαρη, δεν έγινε τίποτε. Είναι η γούστα εκεί. Θες να σε λιγώνει, θες να είναι λίγο άγλυκο. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ γλυκό. Δεν έχει αυγά, δεν έχει βούτυρο, δεν έχει τίποτα. Η ζάχαρη είναι μόνη του αμαρτία. Εντάξει, μία. Γλυκό είναι. Τι να βάλουμε, αλάτι. Κοίταξε, να κάνεις μία αμαρτία στη ζωή σου είναι σαν να μην την έχεις κάνει. Αχ, να ήταν η ζάχαρη η μόνη. Ρένα. Αμαρτία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις εδώ πώς το χτυπάω. Θέλει, εκεί δηλαδή είναι όλο το μανίκι. Όλο, ναι, αυτό, τίποτα άλλο. Είναι το χτύπημα που στην τελική το κάνει το blender. Στην τελική δεν το κάνει εσύ, το κάνει το blender. Πολύ σωστά το είπε. Λοιπόν. Δεν είναι ότι σα φεύγει και το χέρι με το κουδί το ουδοχέρι. Αν θέλει, μπορεί να έχει το μίξερ το οποίο δεν είναι το χειροκίνητο και το έχει και το δίνει και κουμπά. Μπορώ να έχω και εκείνο το μίξερ που είναι σαν ποδηλατάκι που κάνω. Που είναι έτσι που κάνει και τα κρακούκα. Που το κρατά και γυρίζει εσύ μια μανιβέλα. Αλλά αυτό δεν πάει γρήγορα, πάει αργά. Οτιδήποτε είναι αρκεί να μου χτυπηθεί καλά η ζάχαρη. Δεν με ενδιαφέρει τι θα βάλει. Κατάλαβα. Να σκεφτείς οι παλιές νοικοκυρές που δεν είχαν ούτε μίξερ ούτε τίποτε, όλο αυτό το κάνανε με πιρούνι. Α, τις κακομοίρες. Κατάλαβες, λοιπόν. Το βλέπεις, έχει γίνει σαν κρέμα. Που σημαίνει ναι, τώρα ότι μπορώ να βάλω. Το σιμιγδαλάκι σου. Κάνεις ένα τέτοιο γρήγορο. Εδώ. Θέλω να σου ρίχνω σιμιγδάλι. Όχι. Α, το κάνεις. Βλέπετε, γίνεται και με ένα άτομο. Μην κοιτάτε που εμείς εδώ έχουμε την πολιτεία να είμαστε δύο. Ο ένας να κοιτάει και ο άλλος να φτιάχνει. Έτσι, και ο άλλος να τρώει. Μπορείτε και μόνοι σας να το φτιάξετε. Δεν είναι τίποτα, το βλέπεις πάρα πολύ εύκολο.
Και βάζεις το σιμιγδάλι και συνεχίζεις το χτύπημα έτσι επίμονα. Δεν σταματάει το χέρι μου να χτυπάω. Μαζεύεις και τα, μαζεύω τα τυχώματα. Και τα γύρω-γύρω τα τυχώματα, πολύ σωστά. Πάντως από ό,τι βλέπω δεν σβολιάζει καθόλου, έτσι. Όχι, δεν σβολιάζει. Άμα το χτυπάς έτσι δεν σβολιάζει καθόλου. Όλο το σιμιγδάλι θα το βάλεις. Ναι, εάν θέλεις μπορείς να βάλεις και ψηλό σιμιγδάλι. Δεν απαραίτητο επειδή έβαλα εγώ χοντρό σιμιγδάλι. Όχι, όχι, χοντρό έβαλε εσύ, χοντρό θα βάλετε όλες. Μπράβο. Λοιπόν. Ό,τι πήρε να μου. Να βάζεις μια και κάτω όλο. Ναι, λίγο, λίγο να δουλεύετε το υλικούλι. Full blender είναι σήμερα το γλυκό μας. Είναι απλό, είναι δουλεύει το blender για σας. Είναι πολύ εύκολο. Είναι αρωματικό. Πού βάζεις μαστίχα χείου, τα φιλιά μας στη Χίο, που είναι κατά το ίμιση καταγωγή μου από τη μάνα μου. Και να σου πω κάτι, δεν θα δώσω και φιλιά, άκου, στο Λευκό το Ποσερών, ναι. Που είναι το χωριό στο οποίο μεγάλωσε ο πατέρας μου. Τα φιλιά μου, να είστε καλά. Εγώ να δώσω τα φιλιά μου. Όχι, εσύ θα δώσεις φιλιά, σήμερα ήταν η μέρα μου, μονάζικα. Σε όλη την Κέρκυρα, από την Κέρκυρα, κάτσε. Μην μπει ένας άνθρωπος για την καταγωγή του, να πετάξει. Στη Μύκονο βέβαια. Εντάξει ρε, εντάξει, όλα δικά σου. Δύο νησιά που με διεκδικούν, Παναγιώτη. Λοιπόν, αυτό τελείωσε. Και ποιο θα σε επάρει. Λοιπόν, τέλεια. Τέλειο. Και πάμε τώρα εδώ. Τελευταία. Εδώ έχω βάλει το γάλα. Φέρε μου τη μαστίχα, σου παρακαλώ. Μαστίχα, να τη. Τη βλέπετε τη μαστιχούλα σε τι μορφή είναι. Λοιπόν, η μαστίχα έχει γίνει έτσι, όπως ξέρεις είναι δάκρυ. Δάκρυ που το κοπανίσαμε. Και το κοπανάω με λίγη ζαχαρίτσα. Αυτό το κοπάνισες στο γουδί με το γουδοχέρι. Αυτό το κοπάνισα όχι, γιατί χθες το βράδυ δεν είχα το γουδοχέρι και έβαλα τον Κώστα. Με σφυρί. Σε λίγο αλουμινόχαρτο. Έβαλε λίγη ζαχαρίτσα και αυτό το σκέπασε και το χτύπαγε με την βαριόπουλα. Α, το έχεις νοθεύσει με ζαχαρίτσα. Ναι, για να χτυπηθεί έτσι. Λοιπόν, εδώ, δώστο μου. Έλα, όλο, το ρίχνω, ε. Όλο. Μπράβο. Μαστιχούλα. Μαστίχα. Αχ, χείος. Και εδώ έχω βάλει το γάλα, ναι, με τη σόδα την οποία έχω λιώσει. Α, την έβαλε στο γάλα τη σόδα. Το γάλα δεν έχει σημασία που λένε πρέπει να είναι χλιαρό το γάλα. Όχι, κανονικά. Βέβαια, να μην είναι πολύ παγωμένο. Ο κόσμος είναι κακός και λέει τα δικά του. Όπως να είναι το γάλα, το βάζετε. Κοίτα εδώ. Τάκ. Πάει και αυτό και έφυγε. Δεν χρειάζεται να σου το πω. Φαίνεται ότι δεν έχει ούτε σβόλους ούτε τίποτα. Τίποτα. Είναι σαν, πώς το λες εσύ, βελούδο. Είναι βελουτέ υπέροχο. Βελουτέ. Αυτό είναι στην ουσία. Τελείωσε. Και ενώ θα μου φέρεις λίγο ξηρούς καρπούς. Θα βάλεις και ξηρούς καρπούς μέσα. Ε. Ό,τι θέλω, βάζω. Μπορείς να βάλεις ό,τι έχεις στο σπίτι. Εσύ έχεις αμυγδαλάκι. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι αμυγδαλάκι, το οποίο το έχω βάλει λίγο. Είναι ασπρισμένο και το έχω βάλει λίγο στο φούρνο. Για να γίνει έτσι αυτό το χρώμα. Εάν δεν θέλουμε να το βάλουμε, μπορούμε να το βάλουμε σε αντικολλητικό τηγάνι και να το καβουρδίσουμε λίγο. Λοιπόν, όχι όλο. Το κρατάς καλά. Ναι, ναι, βεβαίως. Σταθερό το χέρι. Α, δεν θες να βάλεις πολύ. Όσο θέλεις βάζεις. Απλά τώρα δεν θες να βάλεις πολύ. Μην βιάζεσαι, βρε Παναγιώτη. Μην βιάζεσαι. Κράτα το καλά. Εγώ κρατάω, εσύ μην φοβάσαι. Α, φοβάμαι εγώ. Λοιπόν, εντάξει. Σ' άρεσα πριν με το φιδάκι, μη είδες. Κοίταξε, εγώ με τα φίδια έχω ένα. Δέσιμο. Ένα φόβο. Ένα, ναι. Έπαθα λίγο έτσι να. Πώς το λέτε εσείς. Τραυματική εμπειρία έχεις. Ναι, έχω, ναι, έχω. Έχω τραυματική εμπειρία, διότι όταν ήμουν πολύ μικρό, είχα δαγκώσει τη μητέρα με ένα φίδι, μια όφια, και από τότε έχω πάθει λίγο. Εντάξει, λογικό να έχεις μια φοβία, να έχεις κακή εμπειρία. Παναγιώτη, μου το είδες, αυτό είναι. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να επισπεύσουμε, περίμενε, γιατί περίμενε, δεν θα προλάβουμε να το δείξουμε και θα κλαίμε μετά. Περίμενε, Παναγιώτη. Περίμενε. Να στο πάρω αυτό. Αυτό το παίρνεις. Το παίρνω το εργαλείο. Αυτό εδώ να σου δείξω. Το βλέπεις, το σιρόπι. Ναι, 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 το σιροπάκι αυτή, μόνο του. Μόνο του έχει λιώσει τελείως η ζάχαρη. Το αφήνεις να βράσει. Ωραία. Λοιπόν, εάν έχεις αντικολλητικό τηγάνι, ταψί, δεν χρειάζεται να το λαδώσεις, δεν χρειάζεται να του βάλεις τίποτε. Και στην προκειμένη περίπτωση, εμάς είναι αντικολλητικό και δεν βάζουμε τίποτα. Και επίσης έχω να παρατηρήσω ότι δεν βάλαμε καθόλου λάδι στο τίποτα εδώ. Τίποτα. Λοιπόν, κοίταξε, τώρα τι ώρα είναι. Να μην είναι 12 και. Είναι 12 και 10. 10. 12 και 16 λεπτά το έχει σβήσει. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, το είδες αυτό. Το αδειάζουμε το μείγμα μας στο αντικολλητικό ταψάκι μας. Αν έχουμε αντικολλητικό, αν δεν έχουμε, το λαδώνουμε λαφρώς. Αν έχουμε, όλοι έχουμε στα σπίτια μας τώρα πια. Επίσης, εάν θες αυτό, μπορούμε να το κάνουμε και μικρά ατομικά. Βέβαια. Πάντα όλα στα γλυκά δίνεις και αυτή την επιλογή. Ναι. Και σε ευχαριστώ εκ μέρους όλης της ανθρωπότητας γι' αυτό. Τι λες, παιδί μου. Λοιπόν, Παναγιώτη, εδώ κοίτα. Αυτό πρέπει να το κάνεις έτσι.
Να απλώσει. Να απλώσει, διότι αν δεν το απλώσει καλά, αλλού θα σου γίνει πιο ψηλό, αλλού πιο χαμηλό. Αυτό θα έρθει και θα φουσκώσει, κυρία Ρένα. Αυτό όχι, κύριε Παναγιώτη μου. Τι θα κάνει, αυτό θα κάτσει. Θα είναι έτσι στενούλι. Είναι χαμηλό γλυκό. Δεν ψηλώνει, διότι δεν έχει μέσα τίποτε. Μάλιστα, βέβαια. Θα το βάλει τώρα έτσι στο φούρνο, προθερμασμένο φούρνο, στου 160 βαθμού, γύρω στα 40 λεπτά. Πες ότι το έβαλα. Πες το έβαλε, μπάρλο εκεί, λοιπόν. Λοιπόν, και εδώ, μετά από πόση ώρα είπε, 40 λεπτά. 40 λεπτά, ναι. Το βγάζουμε, το κόβουμε. Το, όχι. Οπ, δεν το κόβουμε. Το βγάζεις και έτσι όπως το έχεις βγάλει, το... Το σιροπιάζεις. Και έτσι αφού κρυώσει. Ένα από τα δύο πρέπει να είναι κρύα. Ωραία, θα είναι ζεστό. Αναγκαστικά το γλυκό αυτό, μου και αυτό θα και είναι θα κρύο αυτό. Το σιρόπι. Λοιπόν, το σιροπιάζεις και το αφήνεις γύρω στη μία με μία μισή ώρα. Να το ρουφήξει. Για να το ρουφήξει. Και πάρα μετά πολύ το κόβεις όπως το βλέπεις και εσύ. Και να το αποτέλεσμα. Και να το αποτέλεσμα. Επειδή το αποτέλεσμα το γεύτηκα και εγώ και το κοντρόλ πάνω και είναι όλοι μαγεμένοι, πραγματικά δοκιμάστε το μαγικό μαστικό γλυκό της Ρένας Φελιάς και θα μας θυμηθείτε. Θα πείτε, α, εσείς ήσασταν. Εμείς ήμασταν. Θα μας θυμηθούνε. Ευχαριστώ.